Στον κύριο Μπακογιάννη να πάω εγώ. Έχει γίνει πολλή λόγο. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι όλοι αισθάνεστε πολύ ασφαλείς και κυκλοφορείτε στην Αθήνα χωρίς πρόβλημα. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε στο ότι η αίσθηση που δίνει η κοινότητα, οι καλά φωτισμένοι δρόμοι, κάνουν όλους μας πιο ασφαλείς. Ωστόσο, θα φωτίσετε τις γειτονιές. Όλοι λέτε ότι θα κάνετε πράγματα για να αισθάνονται οι γείτονες πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Μπορείτε όμως αυτό να το κάνετε στα Εξάρχεια. Είναι λίγοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Μπορείτε να πάτε να φωτίσετε τα Εξάρχεια, μπορείτε να κάνετε πράγματα που θα τα ξανακάνουν γειτονιά. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα, κύριε Μπακογιάννη. Ξέρετε γιατί είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς? Γιατί το είπε νωρίτερα ο συνάδελφός σας. Γιατί έχουμε μετατρέψει την ασφάλεια σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Λες και υπάρχει δεξιά ασφάλεια και αριστερή ασφάλεια. Και όσο διάφοροι κάνουν κοκορομαχή στη τηλεόραση, η πόλη βυθίζεται. Βυθίζεται στο σκοτάδι, βυθίζεται στο φόβο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πρακτικά? Πρώτα απ' όλα, πρόληψη. Το είπατε κι εσείς νωρίτερα. Φως. Ένας περιποιημένος αστικός χώρος, ο οποίος να είναι φιλικός προς την οικογένεια, προς τον νέο, τον παππού, τη γιαγιά. Και εχθρικός προς τον παραβάτη και τον εγκληματία. Και ναι, προφανώς γίνεται και στα Εξάρχεια. Δεν κατάλαβα. Αν δεν αισθανόμαστε ότι μπορούμε να βάλουμε φώτα στα Εξάρχεια, κανείς από τους φίλους μας δεν είναι άξιος να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και καταστολή. Καταστολή σημαίνει τι? Να υιοθετήσουμε τα πρότυπα των άλλων πόλεων του εξωτερικού. Δεν λέω κάτι πολύ σπουδαίο και κάτι πολύ πρωτότυπο. Τι είναι αυτό? Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο για να μετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, να έχουμε ένα κοινό σχέδιο. Να μην έχουμε φαινόμενα όπως αυτό που έγινε στα Εξάρχεια από μερικές εβδομάδες, που το λιμενικό δεν βλέπει την αστυνομία. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται μια επιχείρηση όπως έγινε πριν μερικές μέρες για να καθαρίσει ένα κτίριο υποκατάληψη, την επόμενη μέρα ή την ίδια ώρα να πάει ο Δήμος να το κλείσει. Να υπάρχει επίσης σύμπραξη της ελληνικής και της δημοτικής αστυνομίας, να αξιοποιήσουμε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Αλλά να πάμε και ένα βήμα παραπέρα την κουβέντα. Να ενοποιήσουμε επιτέλους το Ακροπόλ με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και με το Μετσόβιο. Να δημιουργήσουμε ένα πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες στο κέντρο της πόλης, να κάνουμε το κέντρο της πόλης, την καρδιά του κέντρου να χτυπάει πιο δυνατά και ταυτόχρονα να τελειώσει αυτή η ιστορία με το άσυλο, γιατί το άσυλο είναι άσυλο δημοκρατίας, είναι άσυλο ιδεών, δεν είναι άσυλο παραβατικότητας, εγκληματικότητας, δεν είναι ένα καταφύγιο στο οποίο πάνε διάφοροι μπαχαλάκηδες αφού έχουν κάψει την πόλη. Έχω να κάνω follow-up ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στα Εξάρχεια, όχι μόνο στα Εξάρχεια, σε αυτές τις γειτονιές που όλοι αισθανόμαστε ότι είναι λίγο πιο επικίνδυνες, που προσφέρονται. Εκεί γίνονται οι καταλήψεις, εκεί μπαίνουν όλοι αυτοί που, που είναι χρήστες ναρκωτικών, κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, μάλλον γιατί οι χρήστες είναι μια άλλη κατηγορία. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς γι' αυτά? Να κάνουμε λίγο όμως τη διάκριση ανάμεσα στους χρήστες. Βεβαίως, την έκανα και εγώ. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το κάνουμε αυτό. Ναι. Οι μεν είναι θύματα, οι δε είναι θύτες. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Έτσι. Τώρα, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια σειρά από εγκατελειμμένα κτίρια, στα οποία μπορεί η αστυνομία, το έχει αποδείξει τις τελευταίες 20 μέρες, που ήταν 2-3 επιχείρησης στα Εξάρχεια, να μπει μέσα και να τα εκενώσει. Το θέμα όμως δεν είναι απλώς να τα εκενώσει. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πώς τα αξιοποιούμε αυτά τα κτίρια? Πώς τα εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια για να ξαναδώσουμε ζωή σε μια περιοχή και σε μια γειτονιά? Και πώς όλο αυτό συνδυάζεται με συνολικές πολιτικές? Παράδειγμα για τα ναρκωτικά. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε μία μάστιγα, αλλά το ελληνικό κράτος δεν έχει σχέδιο. Πρέπει λοιπόν ο Δήμος να έχει το δικό του σχέδιο, να βγει μπροστά, να αναλάβει τις ευθύνες του. Είτε είναι στην πρόληψη, είτε είναι στο street work, είτε είναι στους ελεγχόμενους χώρους χρήσης, είτε είναι στα υπνοτήρια που δυστυχώς τόσο πολύ μας λείπουν σήμερα, στα κέντρα ημέρας, αλλά και στις δράσεις και τα προγράμματα επανένταξης. Είναι ένας ολόκληρος κύκλος. Που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει τους φορείς στη μοίρα τους και δίνουν τη μάχη μόνοι τους. Μάλιστα.